Ο Σουηδός μονάρχης μου πρότεινε συνασπισμό. Μα αρνήθηκα. Ξένοι δεν μας χρειάζεται βοήθεια. Μάχημους έκρινα πως έχουμε αρκετούς για να αποκρούσουμε τους Πολωνούς και τους προδότες. Διατάγματα παντού στους βοεβόδες να σταλούν. Τους άντρες τους και τ' άλογα να συγκεντρώσουν. Τα μοναστήρια θέλοντες να βρουν. Έτσι προστάζει ο τσάρος. Ας δούμε τώρα ένα θέμα σοβαρό. Έχετε όλοι ακουστά για ένα θρασής φετεριστή που φήμες διέδωσε στον κόσμο δολερές και οι προκηρύξεις του παντού έσπηραν φόβο, αμφιβολία, ταραχή. Αμέσως μέτρα πρέπει να ληφθούν. Να γίνουν εκτελέσεις, ας πάρουμε μια απόφαση όλοι εδώ μαζί. Άγιο Πατέρα, πρώτα τη γνώμη σας ακούσουμε. Ας είναι ευλογημένος ο ύψιστος που με τη χάρη του σε τόσο δύσκολους καιρούς πραότητα και υπομονή οπλίζουν την ψυχή σου. Χαίρομαι που δεν ζητάς να εκδικηθείς, μα με ηρεμία καρτερή συμπόρα να περάσει. Θα περάσει, μεγαλειότατε. Του σατανά ο γιος, ο αναθεματισμένος, ξεδιάντροπα του Τσάρεβιτς το όνομα σφετερίστηκε και σαν Δημήτρη εμφανίζεται παντού. Μα θα τον ξεσκεπάσουμε, το πώς ο ίδιος μας το δείχνει ο Θεός. Πριν 6 χρόνια, μια βραδιά, ένας βοσκός σεβάσμιος να μονταμώσει γύρεψε. Και ακούστε τι θαύμα μου φανέρωσε. Ήμουν, μου είπε, απ' την νιώτη μου τυφλός. Ποτάνια, ξόρκια, μαγικά και τι δεν εδοκίμασα. Ανόφελα, τη γιατριά δεν μου έμελε να βρω. Μια νύχτα που κοιμόμουν βαθιά, μια παιδική φωνή ακούω να μου λέει: «Παπούλη, σήκω και πήγαινε στο Ούγκλιτς, στο μνήμα μου από πάνω προσευχή σου. Είναι μεγάλος ο Θεός και εγώ θα με σιτέψω». «Ποιος είσαι?» τον ρωτώ. «Ο Τσάρεβιτς, ο Δημήτρη», μου αποκρίνεται. «Απ' τη στιγμή που θέλεις ο Θεός τόσο μικρό κοντά του να με πάρει, χαρίσματα έχω μεγάλα, μαγικά. Πήγαινε, γέρο». Ξύπνησα και κίνησα. Στο Ούγκλιτς φτάνω, γυρεύω το ναό. Μπαίνω, προσεύχομαι και δάκρυα χύνω. Όταν απόλυσε η εκκλησιά, στον έγκονό μου λέω: «Ιβάν, στον τάφο του Δημήτρη να με πας. Σα φτάσαμε στο μνήμα του, προσεύχομαι και ξαφνικά την όρασή μου βρίσκω. Είδα το φως, τα αγκώνη μου, το μνήμα όλα». «Αυτά», μου είπε ο βοσκός. Έστειλα τότε ανθρώπους μου στο Ούγκλιτς και εκεί μαθαίνω πως ανάπηροι πολλοί στου Τσάρεβιτς το μνήμα ακουμπούν και την υγειά τους βρίσκουν. Η συμβουλή μου είναι αυτή. Τα Άγια λείψανα να δώσεις εντολή να φέρουν στο Κρεμλίνο και στο ναό μπροστά σε όλους να εκτεθούν. Έτσι ο λαός θα διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια και οι δυνάμεις του κακού μπρος στο σταυρό θα διαλυθούν». «Δέσποτα, τις βουλές του υψίστου να ξεδιαλύνει ποιος μπορεί. Και αν μαγική θέλησε δύναμη του Τσάρεβιτς τα λείψανο να δώσει, το θέμα είναι αν ο λαός μπορεί σωστά να κρίνει τη φήμη αυτή. Πώς μπορούμε σε τούτους τους ανήσυχους καιρούς ψύχρεμα να στοχαστούμε? Έτσι κι αλλιώς διχάστηκε ο λαός με τόσες φήμες που κυκλοφορούνε. Δεν βρίσκω τη στιγμή κατάλληλη να του ταράξουμε το νου με μια τόσο αναπάντεχη και σοβαρή αγγελία. Εγώ τούτα να προτείνω έχω. Τις φήμες πρώτα να εξουδετερώσουμε. Κι άλλο έχω σχέδιο απλούστερο γι' αυτό. Με την άδειά σου, μεγαλειότατε, προτείνω ίδιο στην πλατεία να κατέβω και να μιλήσω στο λαό. Να ξεσκεπάσω την πλεκτάνη που αίσθησε ο κακούργος». «Καλύτερα έτσι, ας γίνει. Άγια Πατέρα, στο παλάτι σε προσμένο. Σήμερα την παρουσία σου χρειάζομαι ως ποτέ». «Πρόσεξες πως χλώμιασε ο τσάρος και κρύος υδρότας ξαφνικά τον περιέλουσε?» «Αν θες να μάθεις την αλήθεια, όχι να δω, μα ούτε να ανασάνω ή να κουνήσω τόλμησα». «Πάντως ο Σουίσκι τα έβγαλε πέρα μια χαρά. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του». Thank you.
Πάνη και φυκά ταραμένε μου, σου πάνε! Κμα, κμα, κμα! Εσένα μπορεί να σ' αρέσει, ξένα γεροβάθρακα, να κουαχίζεις ενάντια στο Ρώσο διάροχο. Για ρώτα όμως και εμάς, που είμαστε ορθόδοξοι! Ορθόδοξοι! Τι πάει να πει ορθόδοξοι! Αλλιωτομάγα! Αναθεματισμένη που να πάρει και να σηκώσει, λυσάω από το κακό μου. Μαϊχέρ, για δες εκεί! Σαν να μην έχουν χέρια για να χτυπήσουν, παρά μανάχα ποδάρια για να το σκάσουν! Εζησάουνε! Εγώ, μα το Θεό, δεν το κουνάω από εδώ. Μιας και μπήκα στο χώρο, θα χορέψω ίσα με το τέλος! Φιλέτε, Μαϊχέρ, έχετε δίκιο, για! Να πάρει ο διάολος τη φωτιά! Αυτός ο διάβολος σφετεριστής, όπως το λένε, είναι παλικαράς, το λέει η ψυχή του. Τι λέτε εσείς, Μαϊχέρ? Για, έτσι είναι, για. Για δέστε εκεί, δέστε λοιπόν. Ρίχτηκαν στον εχθρό από πίσω. Θα είναι ο γενναίος βασμάνος που επιτίθεται. Έχετε δίκιο, Μαϊχέρ, έχετε δίκιο. Καλώς τους Γερμανούς μας. Κύριοι, Μαϊχέρ, διατάξτε τους λοιπόν να σκληρωθούν. Εμπρός! Εμπρός! Ας αμαρωτούω! Νίκη! Ο Δημήτρη! Να σαλτίσουν πάψη πυράς! Νικήσαμε! Αρκεί! Λυπηθείτε το ρούσικο αίμα! Σταματήστε! Θα αργήσει ακόμα ο Τσάρος να βγει από την εκκλησιά. Η λειτουργία τέλειωσε. Τώρα κάνουν παράκληση. Δεν μου λες, τον αναθεμάτισαν. Στεκόμουν στον πρόναο και άκουσα το διάκο να φωνάζει. Ανάθεμα στον Γρηγόριο Τρέπιεφ. Ωραία, ας τους να λένε ό,τι θέλουνε. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Τσάρεβιτς με αυτόν τον Τρέπιεφ? Όσο για τον Τσάρεβιτς, τώρα του ψέλνουν το αιωνία η μνήμη. Έκανε, λέει, αιωνία η μνήμη σε ένα ζωντανό. Μπορώ, θα τους δείξουμε εμείς, τους θεοπαίχτες. Μην είναι ο Τσάρος. Όχι, είναι ο τρελός, ο Νικόλκα Γιουροντίνη. Νικόλκα, σιγουροκαλπάκι. Δράμα, διαβολόπαιδα. Παρατήστε τον ήσυχο, Νικόλκα. Προσευχή σου για μένα την αμαρτωλή. Για δώσ' μου πρώτα ένα καπίκι. Να, πάρ' το. Και παρακάλα το Θεό για μένα. Λάμπη το φεγγαράκι, κλαψουρίζει το κατάκι. Άντε σήκω, Γεροντίνη, και κάνε την προσευχή σου. Γεια σου, Νικόλκα, γιατί δεν βγάζεις το καπέλο σου? Δώσ' μου το καλπάκι σου. Για δώσ' μου σκυμουνίζει. Έχω ένα καπίκι, αμέ. Ψέματα, γέλα το εδώ. Μου πήραν το καπίκι μου, με αδίκησαν. Ο Τσάρος! Έρχεται ο Τσάρος! Μπορείς! Έρχεται ο Τσάρος! Μπορείς! Τα παιδιά με αδικούν, τον Νικόλκα. Τσάρος! Τι έχει αυτός και κλαίει? Δώστε του ελεημοσύνη. Με αδικούν τα μικρά παιδιά, μπορείς? Πες τα να σφάξουν όπως έκανες και για το μικρό Τσάρεβιτς. Αφήστε τον. Θυμήσου και εμένα στην προσευχή σου, φτωχέ μου Νικόλκα. Όχι, για έναν ηρώδη δεν κάνει να προσευχόμαστε. Αυτό δεν το θέλει ούτε η Παναγιά. Πού είναι ο αιχμάλωτος? Εδώ είναι Τσάρεβιτς. Φέρτε τον, θέλω να του μιλήσω. Ποιος είσαι? Ροσνόφ, ευγενής από τη Μόσχα.
Είσαι πολύ καιρό στην υπηρεσία? Πάνω κάτω ένα μήνα. Δεν τράπηκες, Ροσνόφ, να σηκώσει το σπαθί σου εναντίον μου? Τι να έκανα. Στο χέρι μου δεν ήταν να κάνω διαφορετικά. Με το Σερβέσκι πολεμούσε? Πάνε δύο εβδομάδες που ήρθα από τη Μόσχα. Ίσα ίσα για τη μάχη. Ο Γκουντουνόφ τι κάνει? Ταράχτηκε πολύ που έχασε τη μάχη. Τώρα έστειλε τον Ποντιλάφσκι και τον Σουίσκι να διοικήσουν το στράτευμα. Και γιατί ανακάλεσε τον Μπασμάνοφ στη Μόσχα? Ο Τσάρας το παρασημοφόρησε για τις υπηρεσίες του και του δώσε κάμπο στο χρυσάφι. Τώρα ο Μπασμάνοφ είναι μέλος της Τσαρικής Δούμας. Πιο χρήσιμος θα ήταν στο στρατό. Στη Μόσχα τι γίνεται? Ησυχία. Δόξα τω Θεώ. Τι άκουσες? Με περιμένουν? Δεν ξέρω. Δεν τολμούν, βλέπεις, για σένα να μιλούν. Όποιος το κάνει, του κόβουν τη γλώσσα και κάποτε και το κεφάλι. Δεν περνάει μέρα χωρίς μια εκτέλεση. Οι φυλακές είναι γεμάτες. Στην πλατεία αρκεί τρεις άνθρωποι να μαζευτούν και να σου παρουσιάζεται και ένας κατάσκοπος. Ο Τσάρος από το κακό του συχνά ο ίδιος τους καφιέδες ανακρίνει. Τι να σου πω, γίνεται μεγάλο κακό. Είναι να ζηλεύεις τη ζωή των ανθρώπων του μπορείς. Και ο στρατός πως είναι? Πώς θες να είναι? Ντυμένος, χορτάτος, μια χαρά. Είναι πολλής? Ο Θεός ξέρει. Να είναι καμιά τριανταριά χιλιάδες? Και βάλε και βάλε. Μπορεί και 50.000 να μαζευτούν. Και για μένα τι λένε στο στρατό σας? Για την εξοχότητά σου λένε πως εσύ τάχατες. Μη πειραχτείς όμως. Είσαι απατεώνας και παλικάρι μαζί. Αυτό στην πράξη θα φανεί. Φίλοι, ας μην περιμένουμε το Σουίσκι. Η μάχη θα γίνει αύριο. Σύντο Δημήτρη! Αύριο! Μα τι λέει? Αυτή είναι 50.000 και εμείς το 15 καλά. Τρελάθηκε. Κουταμάρες, φίλε, ένας Πολωνός κάνει για 500 Μοσκοβίτες. Έτσι λες? Δεν δοκιμάζεις ξυπασμένε? Ας είχες και εσύ σπαθή, αυτά διεχμάνονται και θα σου δείχνω εγώ. Εμείς οι Ρώσοι τα βγάζουμε πέρα μια χαρά. Καημένο μου άλογο, με τι γρηγοράδα στη μάχη με έφερε σήμερα. Κι ας ήσουν πληγωμένο. Είδες, Γκαβρίλ Πούσκιν? Κοίτα γιατί λυπάται. Για ένα άλογο όταν το στράτευμά μας εξοντώθηκε. Μπορεί και να μην ψοφήσει. Μπορεί να υποφέρει από την πληγή του και να ξάπλωσε για να πάρει ανάσα. Μπα, αφού κοντεύει να ψοφήσει. Κακόμοιρο μου άλογο, τι να σου κάνω? Να σε ξεσελώσω τουλάχιστον. Να σου βγάλω το χαλινάρι να πεθάνεις λεύτερο. Γεια σας, φίλοι Πολωνοί. Γιατί τον Κούρμπσκι δεν βλέπω ανάμεσά σας? Τον καμάρωσα σήμερα πάνω στη βράση της μάχης. Δυο σπαθιά σας στάχια του φράξανε τον δρόμο. Μα το δικό του πάνω απ' όλα στριφογύριζε και η φωνή του σκέπαζε όλες τις άλλες φωνές. Πού είναι λοιπόν ο υπότης μας? Ο Κούρμπσκι έπεσε στη μάχη. Τιμή στον αντριωμένο και ειρήνη στην ψυχή του. Τι λίγοι που γλιτώσαμε από αυτή τη μάχη. Καταραμένοι να είναι οι τροφοδότες. Αυτοί οι κακούργοι, οι Ζαπαρόστσι. Αυτοί για όλα αυτά είναι. Να μην κρατήσουν την υποχώρηση ούτε τρία λεπτά. Μα θα τους δείξω εγώ. Θα τους κρεμάσω τους κακούργους. Πώς και τι λες κι εσύ? Όποιος κι αν φταίει, Τσάρεβιτς, εμείς είμαστε τσακισμένοι για τα καλά. Κι όμως θα μπορούσαμε τη μάχη να έχουμε κερδίσει. Έτοιμος ήμουν την εμπροστοφυλακή τους να τσακίσω. Μα οι Γερμανοί μας απόκρουσαν με τάξη. Μπράβο τους όμως. Μα το Θεό είναι παλικάρια. Μ' αρέσουν. Από αυτούς αργότερα, το δίχως άλλο, θα έχω να φτιάξω ένα σπουδαίο τάγμα. Και πού θα κοιμηθούμε απόψε? Πού αλλού. Εδώ στο δάσος. Μόλις χαράξει θα κινήσουμε. Καλή σου νύχτα. Καλή σου νύχτα, Τσάρεβιτς.
που νικήθηκε Μπασμάνο, εμείς τι βλέπεις να κερδίσαμε? Ανώφελη είναι η νίκη μας. Τώρα το σκορπισμένο στρατό του ξαναμαζεύει. Οι ροές μας στο μεταξύ τι κάνουν? Στέκουν στο κρόμ και γίνονται περίγυρος του κόσμου. Οχυρωμένοι στα ταμπούρια τους προσμένουν. Λοιπόν, αυτή είναι η δόξα τους. Όχι, δεν μου κάνουν. Θα στείλω εσένα, Μπασμάνο, για διοικητή τους. Δεν είναι η γενιά, μα το μυαλό είναι που κάνει τους βοεβόδες. Αυτοί άλλο δεν κάνουν παρά για τα προνομιά τους να πενεύονται. Μην είναι πια καιρό τη γνώμη τους να αγνοήσω και να καταργήσω αυτό το έθιμο, το καταστρεπτικό. Α, μεγαλειότατε. 100 φορές να είναι ευλογημένη η μέρα που τα βιβλία αυτά με τις διχόνιες και τις γενεαολογίες τους θα τα ρίξουμε στη φωτιά. Η μέρα αυτή δεν είναι μακριά, Μπασμάνοφ. Ας όμως πρώτα τη στάση του λαού να καταπνίξουμε. Ας μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα, μεγαλειότατε. Πάντα άρεσαν στο λαό οι ταραχές, όπως ένα άτι ζωηρό που μασουλάει τα χαλινάρια του. Μήπως και ο γιος με βαρυγκωμάει κάτω από την πατρική εξουσία? Λοιπόν, και τι με αυτό? Ο καλός ο καβαλάρης ξέρει τα λογό του να οδηγεί και ο πατέρας στο τέλος το γιο του υποτάσσει. Καμιά φορά το άλογο τον καβαλάρη ρίχνει κάτω και ως τότε ο γιος τον πατέρα θα είναι υποταγμένος. Μόνο με άγρυπνη αυστηρότητα δαμάζεται ο λαός. Έτσι σκεφτόταν ο Ιβάν, ο γνωστικός μονάρχης που ήξερε τις τρικυμίες να δαμάζει. Όχι, δεν νιώθει από επιείκεια ο λαός. Κι όσο κι αν τον ευεργετείς, δεν θα σου πει ευχαριστώ. Κλέβε τον και τιμώρα τον και δεν θα χάσεις. Τι θες εσύ? Ήρθαν κάτι ξένοι. Να τους δεχτώ, πηγαίνω, Πασμάνοφ, περίμενε με. Θέλω ακόμη κάτι να σου πω. Μεγάλος νους, διοικητικός. Ας δώσει ο Θεός τον αναθεματισμένο αυτό Τρόπιεφ να τιμωρήσει και έπειτα πολλά καλά θα έχει η Ρωσία από αυτόν να δει. Σπουδαία ιδέα αυτή που του ήρθε στο μυαλό. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να σβήσει. Το μέλλον λαμπρό μπροστά μου θα ανοιχτεί όταν καταργηθεί αυτό το έθιμο κληρονομικά να γίνεται κανείς βαγιάρος. Στον πόλεμο κανένας δεν μου παραβγαίνει. Δίπλα στο θρόνο πρώτος εγώ θα στέκω. Κι ίσως αργότερα, ίσως ποιος ξέρει αργότερα. Α, τι περίεργος θόρυβος ακούγεται. Γρήγορα. Τι θόρυβος είναι αυτός? Γρήγορα στείλτε για γιατρό. Γρήγορα στον Πατριάρχη. Τι συμβαίνει? Γρήγορα το διάδοχο! Το πνευματικό! Μα τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει τέλος πάντων? Ο τσάρος πεθαίνει. Πεθαίνει? Ο Θεέ μου! Εκεί που κάθοντας στο θρόνο του, ξάφνου κλονίστηκε και αίμα από το στόμα και τα αυτιά του άρχισε να τρέχει. Να, τον φέρνουν! Ο τσάρος! Πηγαίνετε όλοι σας. Είμαι ο Τσάρεβιτς. Σημά μου, ας μην. Πεθαίνω. Έλα να σ' αγκαλιάσω, παιδί μου. Έλα. Έχε γεια. Έχε γεια. Τώρα εσύ θα κυβερνάς. Θεέ μου, θα παρουσιαστώ μπροστά σου και δεν μου δόθηκε καιρός για να μετανοήσω. Γεννήθηκα ταπεινός υπήκος. Έτσι και να πεθάνω έπρεπε. Κι όμως στο πιο ψηλό αξίωμα έφτασα. Το πώς, μην το ρωτάς καλύτερα. Ήσαμε εδώ. Όμως εσύ, παιδί μου, δεν φταίσαι τίποτα και δικαιωματικά πρέπει να κυβερνήσεις. Όσο για μένα, λόγο θα δώσω στο Θεό. Πατέρα. Παιδί μου αγαπημένο, κοίτα μονάχα μην ξεγελαστείς. Μην τυφλωθείς θεληματικά. Η μοίρα θέλει σε ανάποδους καιρούς την εξουσία να αναλάβεις. Αυτός ο παράξενος Γρηγόρη, ο σφετεριστής, είναι επικίνδυνος.
με το όνομά που βρήκε να αναστήσει. Ήμουν ο μόνος που με την πείρα μου τις εξεγέρσεις να καταπνίξω ήξερα, γιατί μπροστά μου τρέμαν όλοι από φόβο και ούτε τα μάτια να σηκώσουν δεν τολμούσαν. Εσύ έτσι που είσαι νέος και αύγαλτος, πώς θα τα βγάλεις πέρα με αυτή τη θύελα, την ανταρσία, πώς θα την καταπνίξεις? Μα ο Θεός είναι μεγάλος. Την νιώτη κάνει γνωστική και στον αδύνατο δύναμη το λύσει. Άκουσε. Ναι, πατέρα. Άκουσε. Ένα σύμβουλο καλό πρώτα-πρώτα να διαλέξεις. Να είναι πιστός, στα χρόνια όριμος, και να τον θέλει ο λαός. Απ' τους βογιάρους κοντά σου πάρε ένα σπουδαίο το γένος ή στην δόξα τον Σουίσκι για παράδειγμα. Για το στρατό σου χρειάζεται ένας έμπειρος αρχηγός. Στείλ τους τον Μπασμάνοφ και άσε τους βογιάρους να διαμαρτύρονται. Από παιδί στη Δούμα μαζί μου παρακάθισε συχνά. Εγώ ποινές σχεδίαζα για εξορίες, για πολλούς. Εσύ αν θέλεις μην το κάνεις, θα στο χρωστούν για χάρη. Όπως και με το θείο σου, όταν του Ιβάν το θρόνο υπεράσπιζε. Με τον καιρό σφίγγες σιγά σιγά τα χαλινάρια, μα τώρα κράτησε τα χαλαρά, όμως χωρίς από τα χέρια να τα αφήσεις. Έτσι, να είσαι καλός και προσιτός στους ξένους και τις υπηρεσίες τους με πίστη να ανταμείβεις. Τους κανόνες της εκκλησίας μας με αυστηρότητα να τους στηρείς. Φλίαρος να μην είσαι, του τσάρου η φωνή. Δε στέκει ανώφελα μες στον αγέρα να ξοδεύεται. Αχ, αγαπημένο μου παιδί, είσαι στην ηλικία που η γυναίκα το αίμα σου πυρώνει. Σε εξορκίζω να μην χάσεις την αθότητά σου. Όχι, ούτε την ιερή σου αγνότητα. Να τη φυλάς. Να φυλάς και την περήφανή σου, την τροπαλότητα. Όποιος από μικρός συνηθίσει μέσα στην ηδονή να πνίγει τις αισθήσεις του, σαν μεγαλώσει σκυθροπός και μοβόρος γίνεται και το μυαλό πρόωρα θολώνει. Ναι. Στην οικογένειά σου μέσα πάντα να είσαι ο αρχηγός. Να σέβεσαι τη μητέρα σου, μα κύριος του εαυτού σου να μένεις. Σκέψου πως είσαι πάνω απ' όλα άντρας και τσάρος. Αγάπα την αδερφή σου, μιας κι είσαι ο μόνος της προστάτης. Όχι, πατέρα. Όχι, πρέπει να ζήσεις και να κυβερνήσεις πολύ καιρό ακόμα. Γιατί ο λαός και όλοι εμείς χωρίς εσένα είμαστε χαμένοι. Τέλειωσαν όλα. Τα μάτια μου βασιλεύουν και νιώθω πια το κρύο του θανάτου. Ποιος είναι εκεί? Α, ναι, το Ράσο. Βέβαια, η τελετή της κουράς Σιμώνη. Ήρθε η ώρα που ο τσάρος καλόγερος σωστός θα γίνει και τάφος σκοτεινό θα έχει για κελί του. Στην ώρα σου ήρθες, Άγια Δέσποτα. Όσο είμαι ακόμη τσάρος σας, ακούστε με, βογιάρι. Σε αυτόν εδώ, στο γιο μου το κράτος μου αφήνω. Εμπρός λοιπόν, δώστε του ορκοπίστης.
Βασμάνοφ, και εσείς, φίλοι μου, στο μνήμα μου μπροστά σας εξορκίζω με πίστη και με αγάπη να τον υπηρετάτε. Είναι τόσο νέος και τόσο αγανός. Ορκίζεστε. Ορκιζόμαστε. Φεύγω ευχαριστημένος. Και ακόμα συγχωρήστε μου τα κρίματα μου, τα θεληματικά και τα θελα, τα φανερά και τα κρυφά μου αδικήματα. Άγιε Πατέρα, σήμωσε, έτοιμος είμαι πια. Ας πάρουμε. Έξω τις αρχόντισες. Κοιτάξτε τις. Λίγο θύμισαν. Πέρασε, φίλε Γκαμπρίλ Πουσκίν, και μίλησε μου ελεύθερα. Ώστε ο Τσάρεβιτς Δημήτρη σε έστειλε σε μένα. Τη φιλία του σου προσφέρει Μπασμάνοφ και μαζί το πρώτο αξίωμα στη διοίκηση της Μόσχας. Μα και ο Θεοντόρ τώρα ψηλά μ' ανέβασε. Εγώ διοικώ το στράτευμα. Για χάρη μου ο νέος τσάρος αγνόησε το δικαίωμα της κληρονομικότητας και την οργή των βαγιάρων. Έχω δώσει όρκο πίστης. Έδωσες όρκο σε αυτόν που νόμιζες για νόμιμο του θρόνου διάδοχο. Μ' αν κάποιος άλλος ζει πιο νόμιμος ακόμα. Άκουσε με, Πούσκιν, αρκετά. Δεν θέλω πια να ακούω ανοησίες. Ποιος είναι αυτός? Τον ξέρουμε καλά. Ρωσία και Πολωνία προπολού σαν Δημήτρη τον έχουν αναγνωρίσει. Δεν θα σταθούμε όμως τώρα σε αυτό. Μπορεί και να είναι ο ίδιος ο Δημήτρη, ή ίσως πάλι και ένας φετεριστής. Κοινό που ξέρω είναι πως αργά ή γρήγορα ο Φεοντόρ τη θέση του, θέλει δε θέλει, θα αναγκαστεί να του την παραχωρήσει. Ενώ σω στέκω εγώ στο νέο τσάρο δίπλα, το θρόνο του δεν πρόκειται ποτέ να χάσει. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, όσα θέλουμε στρατεύματα που με τη νίκη θα τα φανατίσω. Εσείς, ποιον έχετε εναντίον μου να στείλετε? Τον Μνίσεκ ή τον Κοζάκο τον Καρέλα? Και σαν πως είσαστε πολλοί. 8.000 όλοι κι όλοι. Έπεσες έξω. Δεν είμαστε ούτε τόσοι. Ομολογώ πως ο στρατός μας έχει τα χάλια του. Πως οι Κοζάκοι άλλο δεν κάνουν από το να λαιλατούν ό,τι χωριό σημώνουν. Πως οι Πολωνοί μόνο να πίνουν ξέρουν και να κοκορεύονται. Και όσο για τους Ρώσους, καλύτερα για αυτούς να μην μιλήσω. Να σε γελάσω δεν μπορώ, Μπασμάνοφ. Ξέρεις εμείς σε τι ποντάρουμε. Ούτε στο στράτευμα, ούτε στους Πολωνούς. Αλλά στη γνώμη, ναι, τη γνώμη του λαού. Θυμάσαι πως τριάμβευε ο Δημήτρη. Κυρινικά τους πάντες κατακτούσε. Πολιτείες χωρίς αντίσταση του παραδίνονταν και ο λαός αφόπλιζε τους βοεβόδες. Τα είδες με τα μάτια σου. Ξέρεις πως τον αντιμετώπισαν τότε οι στρατιές σας. Και όλα αυτά πότε? Του μπορείς την εποχή. Ενώ τώρα? Όχι, Μπασμάνοφ. Είναι πια αργά για τέτοιου είδους συζητήσεις. Ίσια που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Παρά την πείρα και τη θέλησή σου, δεν θα μπορέσεις τελικά να αντισταθείς. Δεν θα ήταν προτιμότερο το λογικό παράδειγμα πρώτος εσύ να δώσεις? Τον Δημήτρη για τσάρο να δεχτείς και να τον υποχρεώσεις? Τι λες? Αύριο, Πούσκιν. Αύριο θα απαντήσω. Εντάξει. Αποφάσισε. Έχε, γεια. Σκέψου το καλά, Μπασμάνοφ. Δεν έχει κι άδικο. Η προδοσία
σε παντού. Τι να κάνω? Να περιμένω τη σειρά μου να με πιάσουν οι στασιαστές και δεμένο στον οτρέπιεθ να με παραδώσουν? Δεν είναι προτιμότερο μια τέτοια συμφορά να την προλάβω και να... Μα πάλι επίορκος να γίνω και πέρα ως πέρα να ατιμάσω τη γενιά μου? Με τέτοιο νόμισμα φρικτό την εμπιστοσύνη που μου δείξε ο νέος τσάρος να πληρώσω. Αυτός ο φυγάδας είναι εύκολο να ξεσηκώσει το λαό και θύελλες παντού να σπέρνει. Όμως εγώ ο ευνοούμενος του τσάρου. Αλλά πάλι ο θάνατος, η εξουσία, οι συμφορές του λαού. Ελάτε εδώ! Ποιος είναι εκεί? Το άλογο μου! Φωνάξτε προσκλητήριο! Ο Τσάρεβιτς μας στέλνει ένα βογιάρο για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Εδώ, εδώ! Εδώ. Πολίτες της Μόσχας! Με τον Πούσκιν, ο Τσάρεβιτς σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Ξέρετε πως η θεία Πρόνοια τον Τσάρεβιτς έσωσε από τα χέρια του Φωνιά και πως η θεία Δίκη τον Κοντουνόφ όπως του άξιζε τιμώρησε. Η Ρωσία ολάκερη προσκύνησε τον Δημήτρη. Ο ίδιος ο Μπασμάνοφ, μετανιωμένος με τα στρατεύματα του, πίστη ορκίστηκε. Ο Δημήτρη έρχεται σε εσάς με αγάπη και φέρνει την ειρήνη. Θα μπορούσατε ποτέ, για χάρη της γενιάς των Κοντουνόφ, το χέρι σας ενάντια στον νόμιμο τσάρο τον εγγονό του μονομάχου να σηκώσετε! Ασκοβίτες! Όλος ο κόσμος ξέρει τι τραβήξατε κάτω από το ζυγό του ξένου άρπαγα. Εξορίες, καταδίκες, ατιμώσεις, φόρους, όλα τα δοκιμάσατε. Ο Δημήτρη υπόσχεται πως θα ικανοποιηθείτε όλοι. Βογιάροι, αυλικοί, ευγενείς και ξένοι, έμποροι και λαός. Σκοπεύετε λοιπόν παράλογα να αντισταθείτε και τη συμπάθειά του να απορρίψετε? Μα αυτός νόμιμα στο θρόνο των πατέρων του επιστρέφει και με γερή συνοδεία μάλιστα. Μην τον εξοργίζετε λοιπόν και με το φόβο του Θεού όρκο πίστη στο νόμιμο άρχοντα δώστε. Ειρηνέψτε και χωρίς αργοπορία στον Δημήτρη, τον Μητροπολίτη, τους Βογιάρους, τους Ιεράρχες και όλες τις εξοχότητες να στείλετε υποταγή στο νέο τσάρο να δηλώσουν. Να τη χανόμαστε σε λόγια. Καλά είπε ο Βογιάρος. Ζήτω ο Δημήτρη ο πατέρας μας! Ζήτω! Ζήτω! Λαέ, λαέ! Λαέ! Εμπρός το Κρεμλίνο στα δάκτωρα! Εμπρός να δέσουμε το καλακάρι του Κοντουνόφ! Να τον δέσουμε! Να τον δείξουμε! Ζήτω ο Δημήτρη! Θάνατο στην πάρα τον Κοντουνόφ! Δώστε μου ελεημοσύνη για το όνομα του Θεού. Φεύγε από εδώ. Δεν επιτρέπεται οι κουβέντες με τους κρατούμενους. Πήγαινε γέρο. Εγώ ο Θεοντόρη είμαι πιο φτωχός και από σένα. Εσύ τουλάχιστον είσαι ελεύθερος.
Ενώ εγώ και η ξένια. Αδελφούλη μου! Κοιτάξτε! Κοιτάξτε! Τα δύο αδέρφια τα καημένα σαν τα πουλάκια στο κλουβί, κοιτάξτε! Αν ο πατέρας ήταν κακούργος, τι σου φταίνε τα έρματα, παιδιά! Ο μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει! Αδελφούλη μου, αγαπημένη! Βλέπω να έρχονται κατά εδώ οι βογιάρης! Είναι ο Γκολίτσκιν με τον Μοζάλσκι. Τους άλλους δεν τους ξέρω. Αχ, αδελφούλη μου! Πάγωσε η καρδιά μου! Στην πάντα! Στην πάντα! Έρχονται οι βογιάρι! Γιατί ήρθαν! Γιατί ήρθαν! Για να πάρουν, φαίνεται, το Φεοντόρκο του Λοφ. Λες, μ' ακούς τι γίνεται μέσα! Φασαρία, χτυπιούνται! Ακούς και φωνητά! Ήταν γυναικεία φωνή! Ας πούμε! Λαέ! Λαέ! Η Μαρία Γκοντουνόφ και ο γιος της ο Φεοντόρ φαρμακώθηκαν. Είδαμε τα πτώματά τους. Γιατί σωπαίνετε? Φωνάξτε! Ζήτω ο Τσάρος Δημήτρη Ιβάνοβιτς! Ζήτω ο Τσάρος Δημήτρη Ιβάνοβιτς! Ζήτω ο Τσάρος Δημήτρη Ιβάνοβιτς! Ακούσετε το έργο «Μπορίς Γκουντουνόφ» του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Σε μετάφραση Βιβέτ Κακλαμάνη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Δημήτρης Εκκυνθινός, πρίγκιπας Βοροντίνσκι. Ηλίας Λογοθέτης, πρίγκιπας Σουίσκι. Γιώργος Οικονόμου, Σοτσελκανόφ. Ο Μάνος Κατράκης, Μπορίς Γκουντουνόφ. Τόνης Γιακοβάκης, Πάτερ Πιμίν. Πέτρος Φυσούν, Γρηγόρης Φετεριστής. Γιώργος Νέζος, Τσερνέτ. Γιώργος Μετσόλης, Πατριάρχης. Πάνος Νικολαίδης, Ηγούμενος. Άννα Μακράκη, Ταβερνιάρισα. Θόδωρος Δημήτριεφ, Βαρλάμ. Μαρίνα Ταβουλάρη, Ξένια. Σωτήρης Τσόγκας, Σιμεών Γκουντουνόφ. Δημήτρης Σαρώνης, Γκαβριήλ Πούσκιν. Μάνος Τσιλιμίδης, πρίγκιπας Κούρπτσκι. Τιτί Καβλαχοπούλου, Μαρίνα. Νίκος Δενδρινός, Μπασμάνοφ. Μουσική επιμέλεια Σάκη Τσιλίκη. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Νίκου Χανιώτη. Ραδιοσκηνοθεσία Άννας Δεβάρη.